Γεια σας αγαπημένοι μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου, ή αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί δοκιμάζω νέα προϊόντα από cruelty free brands τα οποία δεν έχω δοκιμάσει ποτέ στο παρελθόν. Με αυτά και κάποια άλλα που ξέρετε και αγαπάω, δημιούργησα το σημερινό μακιγιάζ αυτό εδώ, το οποίο με έχει ενθουσιάσει και πιο συγκεκριμένα σήμερα θα δούμε νέα προϊόντα από Laura Mercier. Έχω highlighter αλλά και ένα caviar stick. Έχω μολύβι από Ilia Beauty, καθώς και αυτό εδώ το σετάκι με τα minis, γιατί πιστεύω ότι αυτά τα σετάκια είναι πάρα πολύ συμφέροντα για την τσέπη μας αφενός και πάρα πολύ ωραίος τρόπος για να δοκιμάσεις προϊόντα από ένα brand που δεν γνωρίζεις αφετέρου. Έχω επίσης νέα προϊόντα από την εταιρεία Κόσας, αυτό είναι το best seller set και ανυπομονώ να σας τα δείξω. Αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα στο κανάλι, κάντε το τώρα πατώντας το κουμπί subscribe ή εγγραφή, αλλά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο και νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ας βάλω και λίγη κρέμα στα χέρια μου πριν ξεκινήσουμε, γιατί μόλις τα έπλυνα και δεν έχω χειρότερο από το να τα νιώθω αφυδατωμένα. Αυτή εδώ είναι η Κονταλή Vino Perfect. Είναι κρέμα ενάντια στις κοιλίδες που εμφανίζουμε και στα χέρια μας. Dark Spot Correcting Hand Cream, η οποία έχει βινιθερίν 500 και shea butter και απορροφήθηκε σε χρόνο DT. Λοιπόν, θέλω επιγόντως να ενυδατώσω χείλη. Έχω πάρει αυτό εδώ το set, όπως σας έλεγα, από την Ilia και έχει μέσα και μία ενυδατική μάσκα για τα χείλη. Σε αυτή εδώ την κουτσική συσκευασία θα τη δοκιμάσω για πρώτη φορά τώρα. Δεν μυρίζει τίποτα και έχει μια υφή πολύ βοτυρανιά, σαν βαζελίνη θα έλεγα, αλλά δεν είναι, είναι πιο κρεμώδης, φαίνεται απλά σαν βαζελίνη γιατί δεν έχει χρώμα. Αχ, τι ωραίο. Η αίσθηση είναι καταπληκτική. Λοιπόν, θα την αφήσω να δράσει όσο εμείς θα κάνουμε το μακιγιάζ μας. Και για το πρόσωπο θα χρησιμοποιήσω το Lancaster Skin Life. Σας έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό. Είναι το Shield & Glow Primer 2-1 από τη Lancaster με SPF 30. Γιατί χωρίς SPF δεν πάω πουθενά. Και αυτό, εκτός του ότι δεν μου βγάζει λιπαρότητα, επειδή ξέρω ότι με ρωτάτε εσείς που έχετε ίδια επιδερμίδα με τη δική μου, με προστατεύει και από τον ήλιο και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω έξτρα αντιλιακό. Τα φρύδια μου εντωμεταξύ έχουν θριέψει, θέλουν κούρεμα, αλλά προσπαθώ γενικά να τα ενδυναμώσω. Να σας πω ότι γι' αυτό χρησιμοποιώ κάθε μέρα το Invati Brown. Αυτό είναι ένα thickening serum και το έχω στο κουτάκι του για να μην το χάνω. Οπα! Να. Γιατί αυτό συμβαίνει πολύ συχνά, μου πέφτει κάτω, κυλάει, το παίρνει ο Μέρλιν, παίζει. Το βρίσκω μετά κάτω από κάποιο καναπέ. Λοιπόν, Invati Brown Thickening Serum είναι σε αυτή τη μορφή. Έχει το βουρτσάκι του και το βάζω κάθε βράδυ στα φρύδια μου και έχω παρατηρήσει πραγματικά ότι έχουν γίνει πιο γερά και πιο πυκνά. Δεν ξέρω να το βλέπετε κι εσείς. Τώρα δεν έχω βάλει απολύτως τίποτα σε χρώμα. Θα τα φτιάξουμε μετά. Λοιπόν, πάμε σε ακόμα ένα primer που δεν είχα χρησιμοποιήσει την προηγούμενη φορά. Το Pore Filler Targeted Stick από την NYX και αυτό θα το χρησιμοποιήσω πολύ στοχευμένα, όπως λέει και το όνομά του, εδώ στο μέτωπο, ανάμεσα στα μάτια που βγάζουν την περισσότερη λιπαρότητα. Βλέπετε πως θολώνει ξαφνικά τους σπόρους και τη γυαλάδα εδώ γύρω από τη μύτη και πάνω και κάτω από το στόμα. Στο πηγούνι δηλαδή. Α, επίσης να σας πω ότι πήρα καινούργιο beauty blender. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να βρέχεις για πρώτη φορά το beauty blender σου και να το χρησιμοποιείς. Και πάμε να χρησιμοποιήσουμε το Tinted Moisturizer Oil Free που ξέρετε ότι λατρεύω από την Laura Mercier. Έχει και αυτό SPF. Όπα. Και είναι και αυτό που είχα χρησιμοποιήσει την προηγούμενη εβδομάδα στο μακιγιάζ που είχα στο βίντεο και σας άρεσε πάρα πολύ. Το οποίο, by the way, το έχω ανεβάσει ως γρήγορο tutorial όπως σας το υποσχέθηκα στο Instagram μου. Θα με βρείτε Νάγια από, ακολουθήστε με να τα λέμε και από εκεί. Και για να το δείτε βεβαίως, θα το απλώσω λοιπόν με το ολοκένουργιό μου Beauty Blender. Περνάω λίγο γρήγορα τα βήματα της βάσης γιατί δεν είναι κάποιο καινούργιο προϊόν. Ωστόσο, χρησιμοποιώ το Secret Camouflage Concealer από Laura Mercier στην απόχρωση SC4 και θα καλύψω εδώ κάποιες κοκκινίλες που δεν καλύφθηκαν με το Tinted Moisturizer, το οποίο έχει πάρα πολύ ελαφριά κάλυψη, δίνει μια ομοιομορφία στην επιδερμίδα, αλλά ok. Να σας πω ότι αυτό το προϊόν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και στην αρχή, πριν βάλετε δηλαδή το moisturizer, το foundation σας, για να έχετε μεγαλύτερη κάλυψη σε κάποιο σημείο. Αλλά αυτή την απόχρωση τη ροδακινή μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και εδώ, γύρω από τα μάτια, που βλέπετε εγώ έχω μια μοβ απόχρωση, για να εξουδετερώσει ακριβώς αυτό το μοβ
χρώμα, γιατί λειτουργεί και ως κορέκτορας. Δεν θα βάλω περισσότερο, γιατί τα υπόλοιπα θα τα κάνει το concealer μου, το αγαπημένο Soft Matte Complete Concealer από NARS. Σταθεροποιώ το concealer με την Mattifying Powder της NYX από τη σειρά Can't Stop, Won't Stop, που έχω λατρέψει. Και για το υπόλοιπο πρόσωπο, Powder Puff, Loose Powder από την Laura Mercier στην απόχρωση Translucent. Θα κάνω αυτό το κολπάκι να πάει παντού και θα βεβαιωθώ ότι την περνάω στα σημεία που έβαλα πριν το Pore Stick από την NYX, εκεί δηλαδή που βγάζω περισσότερη γυαλάδα, στο κέντρο του προσώπου, που εκεί ξεκινάω και προχωράω και ταμπονάρω και στο υπόλοιπο πρόσωπο. Πάμε σε φρύδια. Αγόρασα αυτό εδώ το True Feather Brow Marker Gel Duo από Kevin O'Quan. Από τη μία μεριά έχει αυτό εδώ το πινελάκι, το οποίο υποτίθεται σε βοηθάει να κάνεις γραμμούλες στα φρύδια σου. Όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ αχνό όμως το αποτέλεσμα και δεν έχω καταφέρει να βρω ένα προϊόν τέτοιο με μυτούλα σαν eyeliner, έτσι σαν στυλό, το οποίο να γράφει πραγματικά καλά. Το αποτέλεσμα είναι ότι δυσκολεύομαι εγώ να κάνω τις γραμμούλες και νομίζω ότι δεν βγαίνουν και πάρα πολύ φυσικές όσο βγαίνουν με το πινέλο μου. Θα προσπαθήσω όμως αυτή την πλευρά για να σας δείξω πώς γράφει να το χρησιμοποιήσω. Παιδιά, βλέπετε, μετά από λίγο σταματάει να γράφει κιόλας, δηλαδή. Δεν ξέρω, η επιδερμίδα μου φταίει, κάτι άλλο φταίει. Θα χρησιμοποιήσω το τζέλ σε λίγο, ωστόσο. Μισό να φτιάξω τα φρύδια μου και επανέρχομαι. Κάπως έτσι θα είναι τα φρύδια για σήμερα. Αν κάτι δεν μου αρέσει θα το διορθώσω στο τέλος. Πάμε στην Highlighting Powder από Laura Mercier. Θέλω πάρα πολύ να την δοκιμάσω αυτή. Είναι στην απόχρωση Rose Glow. Όπως βλέπετε και η συσκευασία είναι φανταστική. Είναι σε αυτή την απόχρωση τη ροζ χρυσή. Γι' αυτό έβαλα και αυτά τα σκουλαρίκια σήμερα που είναι ροζ. Για να ταιριάζουν. Και πάω κατευθείαν στο πρόσωπο που έχω σετάρει με ένα πινελάκι να την εφαρμόσω για να δούμε πόσο χτίσιμο θέλει και τι απόδοση έχει. Wow, ωραία είναι. Και το χρώμα δεν είναι απαγορευτικά ροζ και έντονο. Εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Γιατί έχω δοκιμάσει και άλλα highlighter στο παρελθόν, τα οποία σου αφήνουν πάρα πολύ χρώμα και είναι σαν ροζ. Όχι, αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και πολύ φυσικό. Εγώ θα το χτίσω βέβαια λίγο ακόμη, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ που έχει αυτή τη γυαλάδα και δεν έχει glitter. Θα βάλω και στη ράχη της μύτης. Θα βάλω και εδώ στην ακρούλα και λίγο στο πηγούνι και λίγο εδώ στους κρουτάφους που μου αρέσει. Λοιπόν, bronzer. Δεν θυμάμαι αν το έχω χρησιμοποιήσει σε tutorial, αλλά είναι το Glowish από Huda Beauty. Παιδιά, το έχω λατρέψει αυτό, το χρησιμοποιώ συνέχεια, καθημερινά. Και ενώ νόμιζα στην αρχή ότι αυτή η απόχρωση, η medium, δεν μου ταιριάζει ακριβώς, τελικά είναι η αγαπημένη μου και μ' αρέσει που είναι διακριτικό, το χτίζεις, τσουκου 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 σιγά σιγά και αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραία το πρόσωπο, το ζεσταίνει πάρα πολύ ωραία. Τώρα που μου αρχίσει και χάνουμε και το μαύρισμά μας, νομίζω ότι το bronzer είναι κάπως απαραίτητο. Εννοείται θα βάλω και στα πλαίνα της μύτης ή να κάνω ένα contour και σε αυτό το highlighter που έβαλα. Είμαι πολύ happy με το bronzer. Πάμε σε βάση για σκιές από την NYX και αυτή σας την έχω ξαναδείξει. Τη χρησιμοποιώ τώρα τελευταία συνέχεια. Μου έχει γίνει κάπως απαραίτητη. Την απλώνω έτσι με τα δάχτυλά μου και κάπως ταμποναριστά και της δίνω 1-2 λεπτάκια να σταθεροποιηθεί. Λοιπόν, δεν θα χρησιμοποιήσω καινούργια παλέτα σήμερα γιατί δεν έχω και αυτό σκεφτόμουν ότι θέλω να αγοράσω μία καινούργια παλέτα. Επιτέλους, τώρα που έχουμε αρχίσει και βγαίνουμε και υπάρχει και λόγος να μακιγιαριστούμε και λίγο παραπάνω και γιατί έχω βαρεθεί αυτές που έχω, να σας πω την αλήθεια. Αυτή βέβαια δεν τη βαριέμαι ποτέ. Είναι η Natasha Denona Glam Palette. Ακριβούτσικη για να την αγοράσετε στο μεγάλο μέγεθος, όχι τόσο όμως στο μίνι μέγεθος που έχει κυκλοφορήσει και θα σας βάλω και γι' αυτό link στην περιγραφή. Αυτό που θέλω να κάνω σήμερα είναι να συνδυάσω αυτό εδώ το stick της Laura Mercier, το οποίο είναι και αυτό στην απόχρωση Bed of Roses και θα το σφατσάρω και στο χέρι μου για να το δείτε, παιδιά. Είναι συγκλονιστικό χρώμα, πάρα πολύ ωραίο. Και μόνη της δηλαδή αυτή η σκιά στέκεται αξιοπρεπέστατα στο βλέφαρο. Εγώ όμως θέλω να κάνω κάτι σοκολατή, όπως έχει και η φόρμα που φοράω, σε συνδυασμό με αυτό το ροζ χρυσό και ελπίζω ότι θα μου κάτσει. Γι' αυτό λοιπόν θα πάρω την σκιά που γράφει Outer Eyelid, αυτή εδώ, από την παλέτα της Natasha Denona, ένα καφέ σκούρο ουσιαστικά, το οποίο μπορεί και εσείς και σίγουρα φαντάζομαι ότι θα έχετε στη συλλογή σας. Θα το χτίσω εδώ στο εξωτερικό και θα το φέρω σιγά σιγά και προς το κέντρο του βλεφάρου, θα γεμίσω δηλαδή το κινητό μου βλέφαρο με αυτή τη σκιά.
αλλά ξεκινάω πάντα απ' έξω γιατί εδώ θέλω να υπάρχει και η μεγαλύτερη ένταση. Εντάξει, είναι και η απόδοση των σκιών της Νατάσα Ντενόνα. Είναι και η βάση της νίκης, παιδιά. Και δεν χρειάζεται καν να προσπαθήσεις πολύ. Πρώτον, η απόδοση του χρώματος είναι φανταστική. Και δεύτερον, το μπλεντάρισμα σου παίρνει 0 χρόνο. Μην σας τρομάζει τώρα το αποτέλεσμα. Θα σας δείξω ακριβώς τι θα κάνω τώρα για να τα μπλεντάρω όλα και να τα κάνω έτσι λίγο πιο γλυκά. Θα πάρω αυτή εδώ την σκιά που λέγεται Blend. Και με το πινελάκι μου θα έρθω εδώ πάνω. Και θα το γλυκάνω, πλησιάζοντας προς το φρύδι. Ό,τι δεν μου αρέσει εδώ και μου έχει ξεφύγει, το σβήνω με το πινέλο που έχει λίγο κονσίλερ που το χρησιμοποίησα πριν. Και είναι, παιδιά, τόσο κρεμόδες αυτό το κονσίλερ που βλέπετε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που το σέταρα πριν, που θα μπορούσατε να μην το έχετε σετάρει και να κάνετε εδώ τη διόρθωσή σας. Και γίνεται τόσο ωραίο και sharp το αποτέλεσμα. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, με αυτή τη βάση λοιπόν που έχουμε δημιουργήσει, θα πάρω τώρα το stick από την Laura Mercier και θα έρθω από το εσωτερικό του βλεφάρου και θα το βάλω μέχρι την μέση. Και θα δείτε τι ωραίο blend θα γίνει. Wow, 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 wow! Το λατρεύω, θα το ταμπονάρω λίγο και με τα δάχτυλά μου για να είναι ομοιόμορφη, έτσι, η εφαρμογή. Θα βάλω λίγο παραπάνω εδώ στο κέντρο, όχι στη βάση όμως των βλεφαρίδων. Θα πάρω τώρα αυτό εδώ το μολύβι από Ilia Beauty, λέγεται Clean Line Gel Liner, είναι στην απόχρωση Dusk και γράφει ότι είναι Carbon Black Free. Λοιπόν, το Carbon Black θα σας πω ότι είναι ένα συστατικό το οποίο εγώ το είχα δοκιμάσει νομίζω σε μια μάσκαρα της MAC που το περιείχε και παιδιά μου έκανε τέτοιο ερεθισμό στα μάτια, δεν υπήρχε η αλλεργία που έπαθα. Λοιπόν, είναι μηχανικό μολύβι, έχει και από εδώ την ξύστρα του για να μπορέσετε να το κάνετε όσο πιο μυτερό θέλετε και πάμε να το χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά. Θα ξεκινήσω από το εσωτερικό του ματιού γιατί θέλω πολύ να τονίσω αυτό εδώ το σημείο. Και τώρα θα περάσω στο πάνω μέρος, ξέρετε, κλασικά πράγματα και από τη μέση του βλεφάρου θα ξεκινήσω και θα κάνω μια γραμμούλα η οποία θα φτάνει μέχρι την άκρη του ματιού μου. Θα το σβήσω λοιπόν λίγο με ένα πολύ flat πινέλο και θα το φέρω φυσικά προς τα εκεί που σβήνει σκιά, προς τα έξω και προς τα πάνω. Πάντως το να κάνεις μια γραμμούλα έτσι παπ είναι πάρα πολύ εύκολο, έχει ωραία μυτούλα και γράφει τέλεια. Γράφει με την πρώτη, δεν δέρνει καθόλου το μάτι, ναι. Και οκ, αν χρησιμοποιήσει λιγότερη ποσότητα είναι πιο safe. Όχι, μ' αρέσει, είναι εύκολο να το δουλέψεις. Το θέμα είναι αν θα έχει και σταθερότητα, γιατί αυτό είναι ένα από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζω κάθε φορά με τα μολύβια ματιών. Γι' αυτό θα το φέρω και στο κάτω μέρος, ενώνοντας το πάνω με το κάτω βλέφαρο και μέχρι τη μέση. Και με ό,τι έχει απομείνει στο πινελάκι μου από το blending που έκανα πριν, θα το σβήσω. Λοιπόν, τώρα θα το τολμήσω αυτό που σκέφτομαι να κάνω για να ολοκληρώσω το eye look και θα βάλω λίγο από αυτό το stick και εδώ κάτω μέχρι τη μέση του ματιού. Πολύ μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει αυτό το stick. Λοιπόν, μ' αρέσει και το σημερινό eye look. Έχω ενθουσιαστεί γιατί είχα καιρό να κάνω κάτι τόσο σκούρο. Και πάμε σε μάσκαρα. Έχω μία από Kosas που ήταν σε αυτό εδώ το πακετάκι και φυσικά είναι όλα μίνι συσκευασίες. Και μία από Ilia που λέγεται Limitless Lash Mascara. Αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής, ότι θα βάλουμε την Kosas από εδώ και την Ilia από εδώ για να συγκρίνουμε το αποτέλεσμα. Πρώτα ας δούμε τα βουρτσάκια. Αυτό μου αρέσει αρκετά. Έχει μια ελαφριά κούρμπα. Και νομίζω ότι θα αγκαλιάσει πάρα πολύ ωραία τις βλεφαρίδες, τις οποίες επίτηδες σήμερα δεν τις έχω γυρίσει με το εργαλείο. Για να δούμε και πραγματικά πώς θα είναι το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ απαλό το βουρτσάκι αρχικά να σας πω με τις βλεφαρίδες. Τις αγκαλιάζει, τις χαϊδεύει, τις χτενίζει και δεν έχει κάνει κομπάκια προς το παρόν. Δηλαδή έχουν ωραίο διαχωρισμό και αρχίζουν και αποκτάνε και όγκο όσο το δουλεύω. Δηλαδή για πρώτη στρώση νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Θα περάσω και στην μάσκαρα από Ilia στην άλλη πλευρά. Wow, ωραίο είναι! Λοιπόν, για πάμε. Α, αυτό, το άλλο ήταν τρίχινο έχω την αίσθηση το βουρτσάκι. Αυτό εδώ είναι ξεκάθαρα πλαστικό και πιο σκληρό. Ναι. Το νιώθεις κιόλας ότι είναι πιο σκληρό. Εμένα μου αρέσουν βέβαια και αυτά τα λαστιχένια, να σας πω την αλήθεια. Αλλά κάτι μου λέει ότι αυτό θα μας δώσει περισσότερο διαχωρισμό. Ενώ η άλλη δίνει περισσότερο όγκο. Τώρα εξαρτάται εσείς τι ψάχνετε και τι αναζητάτε. Εγώ ανάλογα τα κέφια. Πολύ ωραίο είναι το αποτέλεσμα. Απλά αυτό μου κάνει έτσι λίγο πιο πλούσιο, λίγο πιο βραδινό. Αυτό μου κάνει λίγο πιο πρωινό. Βλέπω στη συγκεκριμένη ότι δεν παίρνει πάρα πολύ προϊόν.
Οπότε σου είναι εύκολο να το δουλέψεις. Και πάμε και στην Ήλιαν για να κάνουμε δεύτερη στρώση. Και αυτή πολύ εύκολη να τη δουλέψεις. Δεν συσσωρεύεται σε μία βλεφαρίδα. Και τώρα το αποτέλεσμα έχει γίνει και ακόμη πιο εντυπωσιακό, διατηρώντας αυτό το διαχωρισμό που σας έλεγα που έχει πετύχει εξ αρχής. Πολύ ωραίο το βουρτσάκι και για τις κάτω βλεφαρίδες. Νομίζω ότι είναι αδύνατο να λερωθείς, εκτός αν είσαι η Νάγια και μιλάς συνέχεια. Δεν ξέρω ποια προτιμάτε, το καλό είναι ότι μπορέσαμε να δούμε και τις δύο και θα σας πω στο επόμενο βίντεο ή θα σας γράψω την περιγραφή βασικά, μάλλον αυτό είναι η καλύτερη ιδέα, ποια από τις δύο κράτησε καλύτερα, είχε καλύτερη διάρκεια, γιατί θα τις δοκιμάσω για αρκετές ώρες σήμερα, θα είμαι βαμμένη. Πάμε να περάσουμε, να βγάλουμε μάλλον το... Τη μάσκα που φοράω εδώ και τόση ώρα. Νιώθω τα χείλη μου πάρα πολύ ενυδατωμένα, αλλά νομίζω ότι φαίνονται ότι είναι και πάρα πολύ ενυδατωμένα. Να σας πω ότι δοκίμασα αυτό εδώ το Cosasport Lip Balm, το οποίο μυρίζει... Μέντα είναι αυτή η μυρωδιά. Ναι, μέντα μυρίζει. Το δοκίμασα τις προηγούμενες μέρες, παιδιά, είναι τέλειο. Τέλειο, τέλειο Lip Balm. Και σε δίνει και μια αίσθηση φρεσκάδας. Οπότε το χρησιμοποιώ καθημερινά, το είχα στην τσάντα μου και αυτό που είχα επίσης στην τσάντα μου ήταν αυτό εδώ το lip gloss από Cosas. Λοιπόν, αυτό είναι το Wet Lip Oil Gloss στην απόχρωση Deep και το Cosas Sport Lip Fuel Hyaluronic Lip Balm που χρησιμοποίησα πριν είναι στην απόχρωση Baseline και αυτό είναι το full size του. Δεν χρειάζεται και παραπάνω γιατί τίποτα, ένα πέρασμα κάνετε. Anyway, μόλις έκανα έτσι να σκουπίσω το stick από το χέρι μου και είδα ότι κοκάλωσε τελείως. Δείτε, δείτε εδώ, προσπαθώ και αυτά είναι τα caviar sticks της Laura Mercier, συγκλονιστικά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα περίγραμμα στα χείλη. Θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μου μολύβι, αν το βρω, από Anita Brand, γιατί είναι μια πολύ ουδέτερη απόχρωση και θέλω να μην μου χαλάσει και την απόχρωση του lip gloss. Έχουμε βέβαια και άλλα δύο lip gloss από Ήλια εδώ, δεν τα ξεχνάω, θα τις πατσάρω στο χέρι μου για να τα δείτε, αλλά πιο πολύ ήθελα να σας δείξω αυτό γιατί το χρησιμοποίησα τις προηγούμενες ημέρες και πραγματικά μου άρεσε πολύ και νομίζω ότι θα ταιριάζει και με το σημερινό look. Το μολύβι είναι στην απόχρωση toffee και πάμε στο gloss. Αχ, μυρίζει και πάρα πολύ ωραία, παιδιά, διακριτικά, αλλά πολύ ωραία. Δείτε εδώ γυαλάδα, η αίσθηση είναι πάρα πολύ ωραία, κάνοντας έτσι δεν κολλάνε καθόλου τα χείλη μου. Νιώθω σαν να μην φοράω τίποτα ή να φοράω κάτι, ένα πέπλο έτσι πολύ πολύ ενυδατικό, μιας και είναι lip oil. Και είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου προϊόντα, όπως σας έλεγα και πριν. Α, έκανα λάθος, παιδιά. Εδώ έχει ένα eye tint και ένα lip oil. Αυτό είναι λοιπόν για τα μάτια και αυτό είναι για τα χείλη. Λοιπόν, θα το σποτσάρω και θα το δοκιμάσουμε άλλη μέρα σε μακιγιάζ. Το eye tint είναι αυτό εδώ που ροδακινίζει αρκετά. Και το lip gloss είναι αυτή εδώ η απόχρωση. Αχ, πώς μου αρέσει όταν τα gloss έχουν, ρε παιδιά, φανταστικό pigment και ωραία απόδοση με το που τα βάζεις. Δεν έχω κάτι άλλο καινούριο να σας δείξω. Έχω ξεχάσει βέβαια να βάλω ρούς τόση ώρα. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω το Ambient Lighting Blush στην απόχρωση Luminous Flash από Hourglass για να μείνουμε και στα cruelty free προϊόντα και γιατί ειλικρινά είναι το ρούς που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό συνέχεια, το φρούσα και στο προηγούμενο βίντεο που σας άρεσε το μακιγιάζ και δεν ξέρω, πρέπει να αγοράσω και άλλα ρούς για να έχω ποικιλία γιατί πραγματικά δεν ξέρω να το κάνετε κι εσείς, εγώ κολλάω με μία απόχρωση, κολλάω με μία φόρμουλα και μετά δεν ξεκολλάω, αλλά θέλω και άλλα χρώματα σε ρούς. Λοιπόν, και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το σημερινό μακιγιάζ, το οποίο ελπίζω να σας αρέσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Ήταν και βγήκε κάπως έτσι όπως το φανταζόμουν και το ονειρευόμουν. Σας ετοιμάζω βίντεο φυσικά με προϊόντα που έχω βάλει στις wishlists μου από ελληνικά και ξένα sites για να τα αποκτήσω στην Black Friday που έρχεται τον επόμενο μήνα. Θα σας πω επίσης πώς μπορείτε να ψωνίσετε από Αγγλία, γιατί ξέρω ότι με έχετε ρωτήσει. Θα σας το εξηγήσω αναλυτικά για να μην την πατήσετε με τελωνία και τρελές χρεώσεις, γιατί υπάρχει και τρόπος να ψωνίσετε και να μην χρεωθείτε κερατιάτικα. Προς το παρόν σας βάζω όλα τα link για τα προϊόντα που χρησιμοποίησα σήμερα στην περιγραφή. Σας στέλνω πάρα πάρα πολλά φιλιά, να προσέχετε, να περνάτε υπέροχα και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!